Η αναβάθμιση του ναυστάθμου της Σούδας, που εγκρίθηκε πριν λίγες ημέρες με 188 εκατομμύρια ευρώ, προχωράει. Η έλευση των Μπελαρά, των νέων κορβετών, θα δώσει τη δυνατότητα στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό να έχει δύο στόλους. Η ολοένα αυξανόμενη ένταση από τους Τούρκους άλλωστε το επιβάλλει. Στο ενδεχόμενο ενός πολέμου χρειάζονται δύο στόλοι και όχι ένας χωρισμένος στα δύο. Οι κινήσεις της ελληνικής πλευράς δείχνουν ότι κάτι έρχεται και μάλιστα γρήγορα. Ο διαγωνισμός για τις κορβέτες δεν έχει κλείσει ακόμα και υπάρχει η βρετανική πρόταση για τις Arrowhead, οι οποίες με εκτόπισμα 5,5 έως 6.000 τόνων θα μπορούν να δέσουν στη Σούδα και είναι κατάλληλες για τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν κλείσει τελείως την πόρτα για την παραχώρηση των Arleigh Burke. Οι όποιες παραχωρήσεις από τους Αμερικανούς στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν να κάνουν με τα σύνορα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Τούρκοι φαίνεται να είναι εκτός ΝΑΤΟ και έτσι τα σύνορα τα προστατεύει σε πρώτο βαθμό η Ελλάδα σε μια πιθανή επέκταση των νέων Σοβιετικών με τη συνεργασία φυσικά της Ανατολής και των Τούρκων.